Βασίλη, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις, οι πρώτες σου σκέψεις για τη νέα σελίδα στην καριέρα σου? Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ενθουσιασμένος που σήμερα βρίσκομαι και εγώ στην οικογένεια του Ηρακλή, που είμαι μέλος της ομάδος. Εντάξει, δεν είμαι και ο καλύτερος στις δηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια που παίζω. Δεν συνηθίζω να μιλάω πάρα πολύ. Μιλάς μέσα στο γήπεδο. Κάπως έτσι. Καλύτερα έτσι. Καλύτερα έτσι, το προτιμώ αυτό. Σίγουρα είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής όλα είναι εξαιρετικά. Γνωρίζω κάποιους ανθρώπους της διοίκησης. Είναι όλα εντάξει. Έχω μιλήσει με τον προπονητή. Ο Ηρακλής φτιάχνει μια καινούργια ομάδα. Επιστρέφει στην Α1. Έχει ένα κόσμο διψασμένο, ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος και από τα άλλα αθλήματα. Τι να περιμένουμε? Τυχαίνει να έχω παίξει αντίπαλος όταν βρισκόμουν στον Πανιόνια το 10. Σίγουρα είναι 8-9 χρόνια από τότε. Τυχαίνει και πιο πιτσιρικάς που ήμουν να παρακολουθώ την Ηρακλή στα μεγάλα σαλόνια της Α1. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό που ξαναβρίσκεται στην Α-Εθνική. Δείχνει ότι πάει να κάνει κάτι όμορφο, κάτι πολύ σοβαρό φέτος, και το βλέπετε κι εσείς από τους παίχτες που ανακοινώνει, από τον προπονητή. Η διοίκηση μέχρι στιγμής φαίνεται πολύ εντάξει. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν. Αν έχουμε και υγεία πάνω απ' όλα, θα πετύχουμε αυτό που πρέπει να σε γείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθες.